Σωστά. Γυρνώντας, πατώντας το βελάκι, διαλέγουμε το source. Επομένως, πάμε από FM, Bluetooth, auxiliary, AM, FM. Είμαστε στο Bluetooth. Θέλουμε να συνδέσουμε μια νέα συσκευή. Πατώντας εδώ, έχουμε την επιλογή Discoverable. Okay. Πατώντας OK, θα δείτε ότι έγινε tick. Έγινε μαύρο. Okay. Τώρα είναι Discoverable η συσκευή, με αποτέλεσμα όταν θα το ψάξετε από το κινητό θα μπορείτε να τη βρείτε, ενεργοποιείτε και μετά κάθε φορά δεν χρειάζεται να το κάνετε. Μόνο αν θέλετε να προσθέσετε έξτρα συσκευή, θα προσέξετε απλά πάλι το Discoverable να είναι ανοιχτό. Αυτό. Πόσες συσκευές δηλαδή, είναι γύρω στις 10 συσκευές. Okay. Είναι πολύ, πολύ τίμιο. Okay. Επίσης, εδώ έχουμε τα στοιχεία του σκάφους για το Mayday Procedure που αφορά το συγκεκριμένο σκάφος, το όνομά του, το MMSI του και το call sign του, έτσι ώστε σε περίπτωση κινδύνου να μην ψάχνετε εκείνη την ώρα στα χαρτιά να βρείτε ποια είναι τα στοιχεία του σκάφους. Και εδώ έχουμε ακριβώς τα βήματα, this is amphithoi, 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 Mayday, Mayday, Mayday και κάθε... Δεν έχει φρέσκα κάτι το κεφαλιού του. Okay. Το VHF είναι πολύ απλό. Άνοιγμα κλείσιμο από εδώ, κρατώντας παρατεταμένα μερικά δευτερόλεπτα. Το unit το συγκεκριμένο έχει και δικό του GPS εσωτερικό, επομένως σε περίπτωση που χαλάσει το GPS έξω, αυτό πάντα παίρνει GPS position του σκάφους. Και... θα σας πω και εξτρά πάντα σε κάθε VHF, σε όλα μας τα σκάφη έχουμε εξτρά μια emergency μπαταρία η οποία είναι συνδεδεμένη με το VHF και θα μπει σε λειτουργία αυτόματα σε περίπτωση που χαλάσουν οι service. Okay. Πάντα παίρνει από τη service, αλλά σε περίπτωση που χαλάσουν υπάρχει emergency για να έχετε πάντα VHF. Ναι. Το στίγμα θα το πάρει σε μερικά δευτερόλεπτα, αργεί λιγάκι, αλλά θα το δείτε ότι θα γράφει εδώ position κανονικά. Για να αλλάξουμε κανάλι, το μεγάλο κουμπί γυρνάμε σε όποιο κανάλι θέλουμε να παρακολουθήσουμε. Okay. Το κανάλι 16 είναι το Universal Distress Channel. Επίσης κάθε μία ώρα αναφέρουν τον καιρό στα ελληνικά και στα αγγλικά αν θέλετε να παρακολουθείτε από εκεί. Και το δεύτερο σημαντικό κανάλι αν θέλετε να παρακολουθείτε, εσείς τουλάχιστον τα καταλαβαίνετε γιατί το λένε μόνο στα ελληνικά, είναι το Port Operation Channel, το οποίο χρησιμοποιούν όλα τα λιμεναρχεία και όλα τα λιμάνια για να αναφέρουν πότε μπαίνει κάποιο φέρι, πότε πλησιάζει, πότε φεύγει και τα σχετικά. Επομένως, αν θέλετε μπορείτε να παρακολουθείτε το κανάλι 12 για να είστε λίγο πιο ενημερωμένοι αν πλησιάζετε π.χ. στο λιμάνι της Κοπέλου ή στο λιμάνι της Κιάθου και τα σχετικά. Okay. Μπορείτε επίσης να γυρίσετε ανάμεσα σε δύο κανάλια τα οποία μπορούμε να σετάρουμε από το μενού να είμαστε στο 16 και σε άλλο ένα channel το οποίο θέλετε εσείς, it's up to you αν θέλετε να το κάνετε. Volume, ένταση από εδώ. Δεν πειράζει κάποιον μου να μας θέλει. Είμαστε εμείς οι ιδέες. Τα τρόφιμα αυτά. Τέλεια. Ωραία. Και σβήνει πάλι κρατώντας από εδώ. Εγώ θα τα αφήσω ανοιχτό για να δούμε ότι θα πάρει.